Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Οι Αργυρό και οι Μαρίνε ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν την Κρήτη μία και καλή, μετά την τραγωδία που θα χτυπήσει την οικογένειά τους. Ένα βαρύ πένθος έρχεται για τους Βρουλάκηδες, γιατί ο Πέτρος πέφτει νεκρός από τα χέρια του Αστέρη. Η Αργυρό βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μαθαίνοντας τα άσχημα νέα, και η Μαρίνα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως έχασε τον μονάκριβο γιο της. Η απελπισία και η απόγνωση θα τους οδηγήσει σε μια παράτολμη απόφαση, την οποία όμως θα πυροδοτήσει και η γιαγιά Ειρήνη. Η Αργυρό και η Μαρίνα θα φύγουν από την Κρήτη και θα ταξιδέψουν στα Γιάννενα, γιατί θέλουν να φύγουν μακριά από όλους και από όλα. Στο χωριό μετά το ακούσμα του θανάτου επικρατεί μια τρέλα. Ένα μαύρο πέπλο έχει τυλίξει το χωριό και όλοι βρίσκονται σε πένθος. Οι δύο γυναίκες δεν μπορούν να διαχειριστούν την απώλεια, αλλά και την καταστροφή που έρχεται από μακριά στο χωριό. Στα Γιάννενα προσπαθούν να κάνουν μια νέα αρχή, να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Θα αντιμετωπίσουν πολλές δυσκολίες, κυρίως οικονομικές, αλλά δυνατές θα τα βγάλουν πέρα. Μία αποκάλυψη όμως έρχεται και φέρνει τα πάνω κάτω, στην πολυτάραχη ζωή της μητέρας και της κόρης. Η Αργυρό θα συνειδητοποιήσει πως είναι έγκυος. Όλα γύρω της θα καταρρεύσουν και θα χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της. Ο πανικός είναι το πρώτο συνέστημα που την κυριεύει, γρήγορα όμως θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει ψύχρεμα την κατάσταση, και η μητέρα της θα είναι σύμμαχος σε όλο αυτό το ταξίδι. Το παιδί είναι του Αστέρη, αλλά εκείνη δεν θέλει καμία σχέση με τον φωνιά του αδερφού της. Μια νέα περιπέτεια ξεκινά για την Αργυρό και τη Μαρίνα. Οι δύο γυναίκες ολομόναχες θα έρθουν αντιμέτωποι με τη σκληρή αλήθεια. Άλλωστε το τέλος της γιαγιάς Ειρήνης δεν θα αργήσει να έρθει μετά τον θάνατο του Πέτρου. Το γεγονός μάλιστα ότι η Μαρίνα και η Αργυρό δεν είναι πλέον δίπλα της θα την αποτελειώσει. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.